Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σιώδα, τα συμπληρώσατε όλα ωραιότατα σε ένα χρονικό διάστημα πάρα πολύ μικρό. Υπάρχει μία ερώτηση, θέλω να κάνω και εγώ μία ερώτηση, την οποία όμως είναι πολύ σημαντική, διότι ουσιαστικά πρέπει να έρθουμε από την πλευρά των ημιμαθών ή των αμαθών για να καταλάβουμε το πρόβλημα και να μπορέσουμε να τους πείσουμε. Αυτή όμως η ερώτηση που θα σας κάνω, την ακούω πολύ και είμαι σίγουρος ότι την ακούτε όλοι τα άλλα τελευταία από συναδέρφους. Επειδή ξαφνικά όλος ο πληθυσμός και οι δημοσιογράφοι πρώτοι μάθαμε εκτός από την επιδημιολογία και τη στατικολογία και τη λοιμοξιολογία, έχουμε μάθει τώρα τελευταία και τη γενετική μηχανική, μάθαμε όλοι για το messenger RNA, παραδείγματος χάρη. Η μόνιμη ερώτηση είναι ότι ο κόσμος φοβάται, γιατροί κυρίως, τι θα γίνει με το γενετικό υλικό αυτό που θα μπει μέσα μας. Ενώ υπάρχουν προφανείς απαντήσεις, πρέπει να τις ξέρουμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτούς που λένε αυτά τα πράγματα. Ναι, να πω για την, να μην πω για τη δικιά μου τοποθέτηση, τι ξέρετε, αλλά να πω για την τοποθέτηση του ενός θαυμάσιου καθηγητή του κ. Μοσχονά, γενετιστής, με τον οποίο είχα αναλύσει το θέμα πριν αρκετό καιρό. Δεν υπάρχει καμία μα καμία περίπτωση το RNA εμβόλιο, δεν υπάρχει μηχανισμός στο σώμα μας να μεταγραφεί ή να ενσωματωθεί σε κάποια κύτταρα. Ακόμα και στη θεωρητική υπόθεση να ενσωμανόταν σε ένα ή δύο μυϊκά κύτταρα, αυτά θα πέθαιναν. Είναι πραγματικά λάθος, είναι εντελώς αντιεπιστημονικό. Δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Άρα το RNA εμβόλιο δεν έχει κανένα κίνδυνο για το γονιδιακό μας υλικό. Αποδομείται πολύ ταχύτατα. Λοιπόν, το δεύτερο, μια ερώτηση από κάποιον συνάδελφο είναι και αυτή προφανής και πρέπει να την ξέρουμε όμως όλοι, ότι τι γίνεται με τους ανασοκατασταλμένους, Crohn, κορτιζόνες, αζαθιοκρίνες κλπ. Μπορεί να εμβολιαστούν. Ναι, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολλά δεδομένα για ανασωκατασταλμένους. Παρ' όλα αυτά δεν αποτελεί αντένδειξη. Υπάρχει ένα warning, όπως λέμε, μια προειδοποίηση ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να μην κάνουν επαρκείς τίτλους αντισωμάτων όσους θα θέλαμε από τα, και όσους θα βλέπαμε σε ένα νεότερο άτομο ή ένα άτομο που δεν έχει προβλήματα ανοσιακά. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να κάνουν το εμβόλιο. Ίσα είναι από τις ομάδες προτεραιότητας, ιδιαίτερα οι πολύ υψηλού κινδύνου άνθρωποι, όπως οι μεταμοσχευμένοι, στους οποίους αναφερθήκατε. Θεωρώ ότι εάν εμβολιαστούν όλοι, θα προστατεύσουμε και αυτούς οι οποίοι δεν θα κάνουν περισσότερα ή υψηλότερους τίτλους αντισωμάτων. Ωραία. Και μια τελευταία ερώτηση πριν σας, που κατέβηκε τώρα από το chat πριν σας αποδεσμεύσουμε, είναι που δεν αφορά βέβαια την εισήγησή σας, αλλά αφορά το διόδρα. Εφόσον σε άλλες χώρες προχώρησαν σε εχνηλάτηση θετικών κρουσμάτων COVID-19 μέσω μαζικών τεστ και φάνηκε ότι τα πήγαν καλύτερα γνωρίζοντας την κατάσταση, στην Ελλάδα γιατί δεν έγινε κάτι αντίστοιχο? Γίνεται μαζικό τεστ, δεν είναι αλήθεια αυτό. Είναι κάπου 32 με 33.000 τεστ την ημέρα. Τα ταχεία αντιγόνα βοήθησαν στο μαζικό τεστ. Το PCR έχει προβλήματα με την καθυστέρηση στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και ήδη τη Δευτέρα ανακοινώθηκε, νομίζω χθες το βράδυ, θα γίνονται μαζικά πληθυσμιακά τυχεοποιημένα τεστ με δήλωση συμμετοχής και με SMS, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικό για την πατρίδα μας. Δεν θα έχουμε και τυχεοποιημένο έλεγχο. Ωραία. Και μια, εντάξει, και τελευταία ερώτηση που μου ήρθε τώρα από την κυρία Μαγιωράκου, νομίζω πρέπει να την πούμε, αφορά και αυτό πάλι τη γρήπη. Λέει ότι στην Αμερική η γρήπη, όπως ξέρετε, συστάσεις είναι από 6 μηνών και πάνω. Στο CDC, στην Ελλάδα λέει όχι κλπ. Γιατί δηλαδή δεν υπάρχει σύσταση ακόμα για εμβολιασμό των 6 ετών στην Ελλάδα? Κοίτα, κύριε Σκουτέλη, είστε μέλος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολίων. Νομίζω μπορείτε να τα απαντήσετε και εσείς στην ερώτηση. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις. Έχω τοποθετηθεί εδώ και 3 χρόνια περίπου με βάση τις τάσεις που έβλεπα στις ΗΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Νομίζω είναι θέμα της Επιτροπής. Το συζητάμε συνέχεια. Νομίζω η ανθρωπότητα, για να απαντήσω στην αγωνία της συναδέλφου, η ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή πορεύεται προς καθολικό εμβολιασμό των παιδιών, είτε το θέλουμε είτε όχι, και για τη γρήπη. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσιόδρα. Πραγματικά μας βοηθήσατε πάρα πολύ και ευχαριστούμε και τον πολύτιμο χρόνο σας που μας αφιερώσατε. Να είστε καλά. Χαιρετισμούς, κύριε Δαΐκο. Γεια σας. Καλημέρα. Ευχαριστούμε, Σωτήρη. Ευχαριστούμε. Και προχωράμε γρήγορα γιατί ο χρόνος πιέζει και, πρέπει, και επειδή είμαστε η πρώτη συνεδρία πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να μην, μην πιέσουμε το συνέδριο χρονικά. Η δεύτερη εισηγήτρια είναι η καθηγήτρια κυρία Σαμπατάκου. Γνωστή σε όλους και αυτή, όπως όλοι βέβαια. Η οποία θα μας πει πλέον, να γυρίζουμε σε αυτό που είχα πει στην αρχή, στην κλασική ωραία θεματολογία της παθολογίας και της λοιμοξιολογίας. Θα μας πει για τις υποτροπιάζουσες ουρολοιμόξεις σε ηλικιωμένους, κλινική σημασία και αντιμετώπιση. Πάρα πολύ καυτό, σημαντικό θέμα, το οποίο είναι πηγή και αιτία πάρα πολλών παρεξηγήσεων και κακής χρήσης κυρίως αντιβιωτικών. Κυρία Σαμπατάκου, σας ακούμε.